Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν απότομα τις τελευταίες ημέρες και ήδη οι πρώτοι λόμονοι κατέφτασαν για μια βουτιά στα γαλάζια νερά του Θρακικού Πελάγους. Το καλοκαίρι είναι πρώτο των πυλών και έτσι beach bars και δήμος Αυδείρων ήδη ξεκίνησαν τη δουλειά για να υποδεχθούν και φέτος το κύμα επισκεπτών ντόπιων και ξένων. Τα παραλιακά μαγαζιά για 4 χρόνια, οπότε δεν χρειάζεται ξανά να βάλουμε δημοπρασίες εκτός από ένα μαγαζί που θα βγάλουμε επιπλέον. Mm-hmm. Από εκεί πέρα περιμένουμε όλη την υπουργική απόφαση για τις ξαπλώστρες. Mm-hmm. Τα μηχανήματα, τα γκρέτερ, όλα δουλεύουν στις παραλίες. Έχουμε ξεκινήσει και έχουμε καθαρίσει τις παραλίες mm-hmm. και με γκρέτερ, αλλά και γενικά τα φύκια τα έχουμε πάρει με τους φορτωτές, με τα φορτικά. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση όλες οι παραλίες από τη Μάνδρα μέχρι τον Ηρωβάτο. Έτοιμοι από νωρίς. Έχουμε κάνει και ναυαγοσώστες την ανάθεση. Mm-hmm. Εχθές υπογράψαμε την ανάθεση για τον ναυαγοσώστες στις δύο πολυσύχναστες στο Πόρτο Μόλο, στα Άβδυρα και στο Μυροβάτο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα περιμένουμε τις γαλάζιες σημαίες για μια ακόμη χρονιά στα τρία σημεία που έχουμε, Μάνδρα, Μυροβάτο και στο, και στα Άβδυρα, στο Πορτομόλο. Οπότε νομίζω θα είναι μια ακόμα καλύτερη τουριστική σεζόν για την καλοκαιρινή περίοδο, γιατί βλέπω ότι περισσότεροι Βουλγαροί τώρα έρχονται εδώ, όχι μόνο για αυθημερών που έρχονται ταξίδια, αλλά αυτό που βλέπετε και τα ξύλινα σπιτάκια που είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόμιμα ή όχι το Μυροβάτο Μάντρα. Υπάρχουν περισσότεροι Βούλγαροι στην περιοχή, αλλά και όχι μόνο. Οπότε πιστεύω θα είναι γεμάτες όλες τις παραλίες μας. Ευχιόλων βέβαια είναι αυτή τη χρονιά ο καιρός να μην κάνει τετερτή πια των προηγούμενων ετών και έτσι οι ξανθιώτες και επισκέπτες να χαρούν τις παραλίες από νωρίς προστρέψη των ιδίων και προς όφελος επιχειρηματιών και τοπικής οικονομίας.